καλέσουμε τον Δήμαρχο Επιδάβλων, τον κύριο Κάτσο. Λίγο για την πρόσκληση και να χαιρετήσω τη σημερινή συνάντηση όλων μας. Να πω λοιπόν ότι είναι τέτοια η δυναμική της η οποία φαίνεται από την παρουσία την οποία έχουμε όλοι εδώ. Έχουμε όλοι τις ίδιες αγωνίες και όλοι προσδοκάμε από αυτές τις συγκεντρώσεις και από τον εθελοντισμό και τις προσπάθειες του καθενός να πάνε μπροστά αυτά τα πράγματα. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι ζούμε σε έναν υπέροχο τόπο. Άμα πας και πεις ότι είμαι δήμαρχος στην Δήμαρχος Επιδάβλων, όλοι ανοίγουν το στόμα και λένε τι τυχερός που είσαι και τι ωραία πράγματα είναι όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας που να μην το λέει. Όμως εγώ ξέρω και τελειώνω, δεν θα πω τίποτα άλλο, ότι 5 χρόνια που είμαι δήμαρχος, παλεύω να νομοποιήσω το λιμάνι της Αρχαίας Επιδάβλων, που είναι πύλη εισόδου για μας, και το άλλο λιμάνι της Νέας Επιδάβλων είναι στο Ταϊπέρ και δεν υφίσταται. Λοιπόν, τελειώνω με αυτό για να πω λοιπόν ότι υπάρχουν και προβλήματα τα οποία δεν χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται τη βοήθειά σας. Και το λέω για να καταγραφεί και να συμπεριληφθεί και στα συμπεράσματα του συνεδρίου. Σε ευχαριστώ Δημήτρη που εν μέσω όλης αυτής της μαυρίλας, των σκουπιδιών, της έλλειψης χρημάτων, ρευστότητας, λοιπόν, μπόρεσες και μας έφερες όλους εδώ σήμερα και συζητάμε για αυτά τα κοινά ενδιαφέροντα. Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε για την ομιλία αυτή.